είσαστε όλοι καλά και μια υγιή χρονιά. Θα γίνει είσοδος της σημαίας. Παρακαλώ πολύ να σηκωθούμε όρθιοι. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χαίρε και χαριτωμέν η Θεοτό και Παρθένε, εξού γαρανέτηλεν ο Ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών. Φωτίζον τους εν σκότη, Εφραίν και εσύ πρεσβήτα δίκαιε, δεξάμενος εν αγκάλες, των ελευθερωτήτων ψυχών ημών, χαριζόμενον ημί και την Ανάσταση του Κυρίου δεηθόμεν Κύριε λέησον, ο των όλων Δημιουργέ και Κύριε και Βασιλεύ των αιώνων, ο πολλής εν ελέη και πλούσιος εν αγαθότητη, ο τα δώρα των μάγων εν Βηθλέμ προσδεξάμενος, ο άρτος της ζωής, ο εκ του ουρανού καταβάς, ο καιρούς και χρόνους εν της ιεξία θέμενος και την ζωήν ημών εις χείρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου, εν διευσήμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις τον αίων εαυτών της Χριστότητός σου και ευλόγησον την βασιλιόπιτα αυτήν, την προσφερόμενη εις δόξα σύν και τιμή, τον Αιγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας, επίβλεψον μεγαλόδωρο εξ ουρανού Αγίου σου και κατάψον εφ' ημάς τις στα δώρα ταύτα ευκρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα ουρανίους δωρεά σου, ότι επί σύ ελπήκαμε το ζώδι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον ημών τας εισόδους και εξόδους, πλήθυνον εν αγαθείς την ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σου εντολών, ο
αυτού και πάρτου μόνο ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείες της Παναχράντου Αγίας σου Μητρός, τον Αγίος Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων σου των Αγίων, των Απαιών σε βαρεστησάντων αμήν. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον, έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, χωρίσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων ημών των συνελθόντων και εν θεία κατανοίξει, παρακολουθούντων και επιτελούντων την ακολουθίαν ταύτου. Γιατί δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός ο Τύρι ελπής, πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχης και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι, Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι, ο εναγκάλες του δικαίου Σημειών μας ταχτίνε, καταδεξάμενος και αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουκευαπτισπή Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσι Λαμψάντων, των Αγίης Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού, προστάτου Πολιούχου και Εφόρου, της Πόλεως και της Νήσου Ταύτης, της Οσίας Μητρός ημών, Πελαγίας της Ενπίνου και Μεθοδίας Εγκυμόλου, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων, Ιακήμ και Άνης και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευκόν των Αγίων, Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καθίστε, παιδιά μου. Καταρχήν να σας μεταφέρω τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κυρίου κυρίου Δωροθέου, ο οποίος για λόγους σημαντικούς βρίσκεται εκτός Σύρου. Σήμερα, παιδιά, γιορτάζει η Εκκλησία μας την Παπαντή του Κυρίου. Και όταν λέμε Παπαντή, τι εννοούμε, είναι που από τις 25 Δεκεμβρίου που γιορτάσαμε την γέννηση του Χριστού μας, μέχρι και σήμερα, 2 Φεβρουαρίου, είναι 40 μέρες. Πήρε η Παναγία μας μαζί με τον προστάτη τον Ιωσήφ και τον πήγανε στον ναό του Σολομόνος για να σαλαντήσει. Αυτή λοιπόν, αυτό κάνουμε και εμείς ανάμνηση του γεγονότος αυτού και όλοι εμείς, όταν είμαστε μικρά παιδιά, μας πήραν οι μητέρες μας και μας πήγανε στον ναό στον ιερέα που μας υποδέχτηκε για να μας σαλαντήσει. Και θέλω να πω ότι ο Χριστός πόσο πολύ αγαπούσε τα παιδιά και όταν οι Απόστολοι είχαν μαζευτεί ορισμένα παιδιά και έκαναν φασαρία και πήγαν να τα βγάλουν. Ο Χριστός είπε: Άστε τα παιδιά να έρθουν κοντά μου, γιατί σε αυτά ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Και αν και εσείς λέει δεν γίνεται όπως είναι τα μικρά παιδιά εδώ, δεν θα αποκτήσετε τη βασιλεία των ουρανών. Με αυτές τις λίγες σκέψεις έχουμε χρόνια πολλά. Καλή χρονιά και υγεία σε όλους. Να είστε καλά, παιδιά μου. Χρόνια πολλά. Παρακαλώ τώρα τον Νεκτάρο να έρθει να κάνει και μέσα στο Σταυρό. Έλα. Καλή χρονιά, παιδιά μου. Να είστε καλά. Με υγεία. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που είχατε να με καλέσετε στην κοπή της πίτας. Να είστε καλά. Ο Νεκτάρο τον γνωρίζω πριν γεννηθεί αυτό. Τον έχω βαφτίσει. Να είστε καλά. Πολύ πολλά να συνεχίσετε σας. Θα παρακαλούσα πολύ τον εκπρόσωπο του Ιερακείου Ξύλου να έρθει.
Εκκλησία, αν δεν μπορούσε να παρευρεθεί κοντά σας. Έχετε τις ευχές του και από την πλευρά μου χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να είστε υγιείς και εσείς και η οικογένειά σας και πάντα να κάνετε αυτό το έργο, να συνεχίσετε το έργο που πάντα κάνετε με γνώμονα των συνάδελφων. Ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά και σε όλους και τις οικογένειές. Σε όλα τα παιδιά, στους προσκόπους, στους παχνοπόλους, στις οικογένειες, σε όλους τους παλιούς προσκόπους, υγεία, χαρά, ευτυχία στην καινούργια χρονιά. Καλή πρόοδο στα παιδιά σας στο σχολείο τους, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε το σχολείο, αλλά στο προσκοπισμό, αλλά και το σχολείο πάνω απ' όλα. Και να έχουμε καλή προσκοπική ζωή, αλληλεγγύη και όλα τα καλά. Λοιπόν, καλή χρονιά. Η κυρία Μανουγιού, βουλευτής Κυκλάδων, μας έστειλε, λόγω του ότι δεν μπορεί να παρευρεθεί, μας έστειλε το χαιρετισμό της, θα τον διαβάσω. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί νησιώτες, δυστυχώς ανελημμένες υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να παρευρεθώ στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας σας. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά και ευλογημένο το νέο έτος. Υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμένα να ανήκω στην Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης της Περιφερειακής Εφορίας Κυκλάδων και είμαι πάντα στο πλευρό σας ώστε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής στα νησιά μας. Η φίλη σας Κατερίνα Μονουλιού, βουλευτής Κυκλάδων Νέας Δημοκρατίας. Λόγω μια σύσκεψη που έχει και την αντιδήμαρχο πολιτισμού, την κυρία Γεωργιάδη. Εύχονται και εκείνοι καλό προσκοπικό έργο, καλή χρονιά και θα είναι πάντα δίπλα μας. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί ένα σκητσάκι από τους προσκόπους, ένα τραγούδι από τους προσκόπους, ο ύμνος των προσκόπων. Από τον Πάπα. Όπου χρέωσε νόμου.
της αλήθεια του προσκόπου είναι όλη η ζωή. Περνάτα και βροντά, όλη τα συγκρινά και το βήμα ταχύ, μες στους κάμπους ψυχή, με παιδιά αγαθό της αλήθεια του προσκόπου είναι όλη η ζωή.
εγώ να μας πει δύο λόγια. Ένα σύστημα που απαρτίζουν 8 τομείς που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους.
και που όλοι μαζί συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού για τον οποίο υπάρχουν. Αυτή είναι η προσκοπική μέθοδος. Τόσο παλιά και συνάμα τόσο σύγχρονη. Τόσο σύγχρονη που αν πραγματικά κάθε άνθρωπος λειτουργήσει στην καθημερινότητά του με τον τρόπο που περιγράφει, η προσκοπική μέθοδος το πιθανότερο είναι πως όλα, πως πολλά από τα προβλήματα που κατά καιρούς τον ταλαιπωρούν δεν θα υπάρχουν. Εύκολα ο καθένας θα καταλάβει το τι σημαίνει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας βήματα να ακολουθεί ένα προσωπικό και συλλογικό κώδικα αυτοδέσμευσης. Ένα κώδικα που στηρίζεται στο τρίπτυχο καθήκον στο Θεό, καθήκον στην πατρίδα και στον συνάνθρωπο. Καθήκον στον ίδιο τον εαυτό. Πώς τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά αν όλα τα παιδιά του κόσμου αποκτούσαν γνώση και ικανότητες και συμπεριφορές μέσω εμπειριών και βιωμάτων που τα μαθαίνουν στην πράξη. Πώς ο σπύρος ατομισμός και οι ανάλογες συμπεριφορές θα είχαν εξαλειφθεί αν από την αρχή της βιολογικής τους πορείας οι άνθρωποι ανέπτυξαν προσωπικότητες και συλλογικές ικανότητες και λειτουργούσαν ομαδικά. Πόσο διαφορετικά θα συμπεριφερόμασταν στη μάνα φύση αν από παιδιά αναγνωρίζαμε την αναγκαιότητά της να συνυπάρχουμε μαζί της, το ότι είμαστε μέρος της και ότι η ανάγκη της διατήρησής της είναι μέρος της ίδιας μας της ζωής. Θα το μαθαίναμε ένα γι' αυτό από παιδιά, αν η βασική δραστηριότητά μας, όπως το προσκόπουν, γίνεται μέσα σε αυτήν. Το Σεπτέμβριο του 2015, η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πήρε μια ιστορική απόφαση, που είναι ικανή να επηρεάσει θετικά τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη. Η απόφαση αυτή αφορά την υιοθέτηση 17 στόχων που έγιναν γνωστοί σαν οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και οι οποίοι καταγράφουν τις πιο κέρυες παγκόσμιες προκλήσεις και ενεργοποιούν ενέργειες στην προσπάθεια μιας αποτελεσματικής ανταπόκρισης της παγκόσμιας κοινότητας για την επίλυσή του. Περισσότερο από 150 ηγέτες από πολλές χώρες δεσμεύτηκαν ακριβώς όπως οι πρόσκοποι από παιδιά υπόσχονται να δράσουν, δηλαδή να αφήσουν τον κόσμο καλύτερο από ό,τι τον βρήκαν. Έναν κόσμο που όλοι οι πολίτες θα έχουν αξιοπρεπή εργασία, ειρήνη, εκπαίδευση, ζώντας χωρίς φτώχεια και ανισότητες. Οι 17 στόχοι των Ηνωμένων Εθνών είναι συμφωνία, για συνεργασία άλλων των κρατών σε μια συντονισμένη παγκόσμια προσπάθεια που θα διαρκέσει μέχρι το 2030. Αυτός λοιπόν ο σημαντικός λόγος δεν θα μπορούσε να μπει σε διάφορο το Παγκόσμιο Προσκοπικό Γραφείο και κατ' επέκταση όλους τους προσκόπους του κόσμου. Άμεσα και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων ανταποκρίθηκε στο παγκόσμιο αυτό κάλεσμα και συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια προσπάθεια που έχει ήδη αρχίσει. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης δεν αφορούν μόνο τους προσκόπους, αφορούν άμεσα τον καθένα μας. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων λοιπόν, υιοθετώντας τους στόχους και απλά εφαρμόζοντας σωστά τα προγράμματά του που πρωτοπόρα πριν από 110 χρόνια κατέγραφε τους περισσότερους από αυτούς, έχει ξεκινήσει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι τους για να υλοποιηθούν. Αν κοιτάξετε τη διακόσμηση αυτής της αίθουσας, εκεί στο πλάι, θα δείτε που έχουν φτιάξει βαθμοφόροι για τη σημερινή εκδήλωση, θα δείτε διάφορα σύμβολα που αντιστοιχούν σε κάθε έναν από αυτούς τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Και ίσως να έχετε διαβάσει και ποια η εμπειρία του κάθε συμβόλου. Ο στόχος 1. Να προσπαθούμε με όλα μας τις δυνάμεις, μέσα από το πρόγραμμα της κοινωνικής αλληλεγγύης που ήδη εφαρμόζουμε, να δοθεί τέλος στις μορφές φτώχειας. Ο στόχος 2. Σε συνδυασμό στοιχείων της προσκοπικής μεθόδου, να προσπαθήσουμε να δοθεί τέλος στην πείνα, να βελτιωθεί η διατροφή και να προαχθεί η βιώσιμη γεωργία. Ο στόχος 3. Να διασφαλιστεί μια ζωή με υγεία και να προαχθεί για όλους τους ανθρώπους η ευημερία. Ο στόχος 4. Να διασφαλιστεί μέσα από τα προγράμματά μας η ελεύθερη ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση για όλους. Ο στόχος 5. Να επιτευχθεί όπως οι πρόσκοποι στην πράξη η ισότητα των φύλων. Ο στόχος 6. Να πετύχουμε τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους. Ο στόχος 7. Να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε οικονομική βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους. Ο στόχος 8. Να προαχθεί η πλήρης παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπής εργασία για όλους. Ο στόχος 9. Να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές για όλους και να ενθαρρυνθεί η καινοτομία. Ο στόχος 10.
να μειωθεί η ανισότητα εντός και μεταξύ των ορών. Ο στόχος 11. Να δημιουργηθούν ασφαλείς προσαρμοστικές βιώσιμες πόλεις και οικισμούς. Ευχαριστώ, κύριε Αλδωρέτη. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά σας ευχαριστώ. Ο στόχος 12. Να διασφαλίσει η βιώσιμη, να διασφαλιστεί η βιώσιμη κατανάλωση και η βιώσιμη μεθόδη παραγωγής. Ο στόχος 13. Να αναλυθούν άμεσες δράσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ο στόχος 14. Να προστατεύουμε τους ωκεανούς και τις θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους. Ο στόχος 15. Να προστατεύουμε και να αποκαταστήσουμε και να προωθήσουμε τη βιώσιμη κρίση των χερσαίων οικοσυστημάτων. Διαχειριζόμαστε με βιώσιμο τρόπο τα δάση, καταπολεμούμε την ερημοποίηση, αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και σταματάμε την απώλεια της βιοποικιλότητας. Ο στόχος 16. Να προάγουμε ειρηνικές και χωρίς αποκλειστικές κοινωνίες και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες, να παρέχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και να οικοδομούμε συμμετοχικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα. Ο στόχος 17. Να ενισχύουμε συνεχώς τα μέσα εφαρμογής και να ανανεώνουμε την παγκόσμια συνεργασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έτσι, εμείς, οι Έλληνες πρόσκοποι, οι πρόσκοποι του Κυκλάδου, πραγματοποιούμε όλοι μαζί και να κάνουμε πράξη στο προσκοπικό παιχνίδι αλλά και στην καθημερινότητά μας. Απλά, αλλά τόσο σοβαρά πράγματα, που η αλήθεια είναι όμως εδώ και τόσα χρόνια αποτελούν τον τρόπο ζωής μας όπως υποσχεθήκαμε. Μέσα από το πρόγραμμά μας, που στηρίζονται στις αξίες που υπηρετούμε και εφαρμόζονται μέσω της προσκοπικής μεθόδου, είμαστε παρόντες, πιστοί στις αρχές και στα ιδανικά μας. Πάντοτε ταγμένοι να υπηρετούμε την αλήθεια, την αξιοπιστία και τη δικαιοσύνη, την οικογένεια, την κοινωνία, την ευγένεια, τη φιλία, την αδελφοσύνη, το σεβασμό προς τον εαυτό μας, το σεβασμό προς τους άλλους, την αγάπη για τη φύση, την προστασία του περιβάλλοντος, την αισιοδοξία, την καλή χρήση του χρόνου και τον πόρο, την εργασία, την πρόοδο, την αποφασιστικότητα, το θάρρος, την αυτοπεποίθηση, όλα όσα χρειάζεται δηλαδή η παγκόσμια κοινότητα για την επίτευξη των 17 στόχων της